Γιώργο, είσαι πρωταθλητής για άλλη μια φορά και στους Πέδες. Τι σημαίνει αυτή η επιτυχία για σένα και την ομάδα σου? Τα παλιά προσπάθησαν πάρα πολύ τον χρόνο. Εγώ δεν είμαι μαζί στην προσπάθεια αυτή. Κατέβηκα να τους βοηθήσω. Καταφέραμε, όλοι παίξαμε. Και δίκαια πήραμε το μάτς και 3-0. Πώς το είδες το επίπεδο προαθλήματος? Το επίπεδο έχει βελτιωθεί, σιγά σιγά ανεβαίνει. Βγαίνουν παιδιά και στο Περικιούνι από το 57 και από τον Επίκουρο 75 έχουμε πολύ καλή φουρνιά. Mm-hmm. Πιστεύω μπορούμε να έχουμε και πρόκληση ευρωπαϊκού εφήβων. Μπράβο. Τον Ιανουάριο. Και με πολλή δουλειά βέβαια να πάμε ψηλά. Μετά το παιχνίδι με το Βέλγιο που είχατε δώσει στην Εθνική Ανδρών με 40 μέρες, μου είχες πει ότι όταν με το καλό τελειώσει και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα σου πω τι θα κάνω για το μέλλον μου. Ναι. Είσαι έτοιμος να μας πεις τώρα τι σχέδια υπάρχουν, αν και από ό,τι μας είπε και ο μπαμπάς, γίνονται τώρα τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Ναι, τόσο καιρό περιμέναμε να πάρουμε την καλύτερη απόφαση. Αυτή τη στιγμή έχω κούρσει από Ελβετία του Λουγκάνο και αποκούνεω από Ιταλία για 3 συμβόλαια. Μπράβο. Οπότε, όπως και να έχει, το Τζουμάκα θα τον δούμε στο εξωτερικό του χρόνου, έτσι? Αν όλα πάει καλά, ναι. Και πού έφερε αυτή την επιτυχία τώρα εδώ? Στους γονείς μου, οπιστικά. Να είσαι καλά, γονείς μου, να είσαι καλά. Είσαι καλά, καλά.